Πάμε Γερμανία, θα μιλήσουμε για Άρη. Καλησπέριζουμε τον κύριο Λαζαρίδη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα σας, μια χαρά. Να πούμε... που με βγάζετε στον αέρα. Καταρχήν να σας συστήσουμε στον κόσμο. Είστε από τους ανθρώπους που δεν είναι και πάρα πολύ στον Άρη βέβαια, που βοηθάτε οικονομικά αρκετά τμήματα του συλλόγου. Ξεκινήσατε από πέρσι, αν δεν κάνω λάθος. Τον είχαμε φιλοξενήσει πέρσι πάλι στην εκπομπή για την συνεργασία και για τη βοήθεια που παρέχει και παρέχεται νομίζω και φέτος. Στα τμήματα υποδομής του ποδοσφαίρου. Αλλά τώρα το επεκτείνατε και σοφά κάνατε. Πήγατε σε ένα άθλημα το οποίο έχετε και ίσκο το κεφάλι σας. Kickboxing. Πράγματι. Λοιπόν, θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε εσάς πρώτα. Θέλω να δηλώσουμε πάντα παρόν για αυτή την ομάδα την ιστορική και να πω ότι χαίρομαι που μου επιτρέπουν να βοηθήσω έστω και αυτό το λίγο που μπορώ. Να ξεκινήσουμε από το λαοφιλέστερο άθλημα και το kickboxing είναι πιο επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων το ποδόσφαιρο. Καταρχήν πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τις ακαδημίες του Άρη, τις μεγαλύτερες ομάδες. Τις ομάδες των υποδομών, τις ομάδες οποίες ευθύνη έχει ο Πασχάλης ο Μελισσάς. Κάπα 10, αλλάζουν και συνέχεια τα ονόματα, 17 και 19. Ακούστε να δείτε, τον Πασχάλη του Μελισσά το γνώρισα στο γήπεδο του Άρη, σε ένα φιλικό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ήταν της ΑΕΚ. Κάναμε κάποια συζήτηση. Εγώ σαν ομογενής του εξωτερικού που έχω μείνει ακόμα στα παλιά χρόνια και αγαπώ τον Άρη και τον βλέπω ακόμα και σήμερα σαν τη μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν βλέπουν άλλοι. Ξέρω, με βγάζουν τρελό αυτή τη στιγμή, σίγουρα. Δεν είναι απλά ομάδα, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας, αλλά θα το αναλύσουμε άλλη φορά αυτό. Το υποστηρίζουμε καθημερινά εμείς. Κάναμε μία συζήτηση, συζητήσαμε κάποια πράγματα και μου δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσω πέρσι με τον δικό μου τρόπο και να στηρίξω το Πασχάλη και τον Άρη φυσικά, σε πρώτη γραμμή τον Άρη. Και συνέχισα την συνεργασία γιατί ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον Πασχάλη του Μελισσά, με τον τρόπο που το χειρίστηκε και με τον τρόπο που βοηθάει στις ακαδημίες, που βάζει ένα λιθαράκι. Συζητήσαμε κάποια πλάνα, πώς θα μπορέσουμε να το επεκτάνουμε και νομίζω ότι το πάει πολύ. Ναι, και νομίζω ότι γενικότερα ο Πασχάλης ο Μελισσάς, το γεγονός ότι τον αξιοποιεί στο μέτρο του δυνατού όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, δηλαδή με τις ομάδες υποδομής και ο προπονητής πρώτης ομάδας, ο Δημήτρης Πανός, δείχνει και το πόσο ελπιδοφόρος είναι και το ότι είναι ένα κεφάλαιο ήδη για τον Άρη. Εγώ νομίζω πως ο Πασχάλης ο Μελισσάς είναι το ότι πιο πολυτιμότερο έχει στην Ακαδημία ο Άρης. Ναι. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Μπόρεσα φέτος το καλοκαίρι, ήμουν 3 μήνες στην Ελλάδα. Ναι. Μπόρεσα φέτος το καλοκαίρι να δω με τα δικά μου μάτια το πόσο πολύ αγωνίζεται για να φέρει τα τμήματα των υποδομών στο σημείο που πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω. Και είμαι σίγουρος πως είναι ο μόνος κατάλληλος άνθρωπος για τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου. Είναι προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω πως όσοι είναι κοντά στα τμήματα, το ίδιο θα σας πούν. Μάλιστα. Πείτε μας και την εταιρεία σας. Δεν είναι κακό. Νομίζω ότι ίσα-ίσα εμείς πάντα προβάλλουμε όλους τους αργιανούς επιχειρηματίες. Η εταιρεία μου είναι η Κουρίων Τσουστιλτίνης Γκλούχτη GmbH. Εδρεύει στο Wiesbaden. Είμαστε ειδικευμένοι στις μεταφορές. Συνεργαζόμαστε με τα γερμανικά ταχυδρομεία, συνεργαζόμαστε με τη FedEx. Συνεργαζόμαστε με μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Honda και πολλές άλλες. Εδώ μεταφέρουμε κάποια δέματα και βλέπουμε πάντα μπροστά. Θέλουμε να είμαστε όσο πιο σύγχρονοι γίνεται στον τομέα των μεταφορών. Η προβολή προς την Ελλάδα σίγουρα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν έχουμε τους πελάτες εκεί. Αλλά ίσως κάποια στιγμή όταν περάσει η κρίση να ανοίξει αυτός ο τομέας και στην Ελλάδα και να μπορούμε να επεκταθούμε και προς τα εκεί. Εδώ ο Λίμπερο και το Λαμπαουτάρ σας βοηθήσουν, μην ανησυχείτε καθόλου. Άρα αυτό κάνει ακόμη μεγαλύτερη την προσφορά σας, διότι
Δεν έχετε κάποιο όφελος όσον αφορά την εταιρεία σας, τη διαφήμισή της, δηλαδή από τη στιγμή που η βάση σας είναι στη Γερμανία. Αυτό κάνει που ακόμη μεγαλύτερη την προσφορά σας στο σύλλογο και νομίζω το καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής αυτό. Αυτή τη στιγμή πράγματι δεν είναι μεγάλη. Το όφελος που έχω δεν είναι μηδαμινό. Είναι μηδαμινό. Αλλά το κάνω με την αγάπη που έχω για αυτήν την ομάδα, για τον Άρη. Mm-hmm. Από φέτος είστε και στο kickboxing, στο τμήμα kickboxing του Άρη και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, τις τελευταίες μέρες φιλοξενήσατε κάποια παιδιά από το τμήμα στη Γερμανία, έτσι. Ναι, φιλοξενήσαμε έναν αθλητή από το K1 του Άρη, από το kickboxing του Άρη, τον Στέλιο το Σκέμπη, mm-hmm. Τον φιλοξενήσαμε και αυτόν και κάναμε εδώ κάποια δυνατά sparring, συγγνώμη. Αυτό και... περιέχει ξύλο αυτό το sparring τώρα, που είπατε. Περιέχει πολύ ξύλο, ναι. Ευτυχώς άλλοι το δίναν, δεν το δίνα εγώ. Ναι. Μπορώ να πω αυτό που είδα εγώ όμως, πολλή δουλειά και συντονισμένες κινήσεις, κάτι που μου άρεσε, δηλαδή οι αθλητές ακούν πάρα πολύ το προπονητή τους, mm-hmm. και είμαι σίγουρος ότι αυτό το τμήμα του Άρη θα αναδειχθεί στο μέλλον πάρα πολύ. Αυτό το τμήμα βέβαια έχει και έναν πρωταθλητή, τον Πέτρο το Σκαφιά, ο οποίος βέβαια τώρα είναι τραυματίας αυτή την περίοδο, έχει χτυπήσει το πόδι του και είναι στην αποκατάσταση. Δυστυχώς ο Πέτρος είναι τραυματίας. Θα μου δοθεί ευκαιρία φυσικά να συναντηθούμε και με τον Πέτρο. Στις 3 του ερχόμενου μήνα θα κατέβω, 3 Νοεμβρίου, για να συναντηθούμε με τα παιδιά. Mm-hmm. Να δούμε και την αλλαγή μέσα στα γυμναστήρια που έγιναν. Mm-hmm. Υπήρξε φέτος το καλοκαίρι μία ανακαίνιση. Να δούμε και κάποιους αγώνες που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη και να μπορέσουμε να βγάλουμε το επόμενο πλάνο για κάποιους αγώνες που θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε εδώ στην Ευρώπη. Και εγώ... πάμε στη Γερμανία. Mm-hmm. Εντάξει, έρχεστε τώρα για την Μπόκα. Έρχεστε και λέτε ότι θα έρθετε για το kickboxing, mm-hmm. γιατί εντάξει, είναι και δυνατά τα παιδιά. Ακριβώς έτσι. Ήθελα αυτή περίμενα από εσάς, ρε παιδιά, να το κάνετε. Να πείτε, δεν έρχομαι μόνο για το kickboxing, αλλά κατεβαίνω να δω και την Μπόκα. Έτσι. Mm-hmm. 8 του μηνός είναι αυτό, οπότε θα το συνδυάσετε και νομίζω ότι μια χαρά θα είναι η συγκεκριμένη παρουσίαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μιας και αγαπάτε έτσι τα τμήματα υποδομής και συνεργάζεστε με τις ομάδες του Πασχάλη του Μελισσά, δηλαδή K17, K19, σκέπτεστε μελλοντικά, κύριε Λαζαρίδη, να επεκτείνετε τη συμμετοχή σας γενικότερα στα τμήματα υποδομής του Άρη ή δεν σας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση καθόλου? Να το αφήσουμε λίγο ανοιχτό αυτό. Να το αφήσουμε, ναι. Να μην το συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αγαπάω τόσο πολύ αυτό το σύλλογο που πάντα θα ήμουν δίπλα και θα κοιτούσα να επεκτείνω κάποια πράγματα και να βοηθήσω όσο γίνεται. Αλλά αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον για φέτος, ας το αφήσουμε ανοιχτό. Μάλιστα. Υπάρχουν έτσι και αλλιώς, υπάρχει ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος έχει την ευθύνη των μικρότερων τμήματων των ακαδημιών του συλλόγου από την ΚΑΠΑ 15 και κάτω. Και βέβαια θα μπει και σε μια άλλη βάση και το θέμα ακαδημίες και οι ομάδες, εφόσον με το καλό η ομάδα ανέβει στη Super League. Γιατί πλέον πάμε σε άλλες καταστάσεις με την ΚΑΠΑ 15, την ΚΑΠΑ 17, την ΚΑΠΑ 19 να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Super League. Οπότε Φωστά. Εκεί θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση. Δράτοντας πάντως την ευκαιρία που σας έχουμε, τον κύριο Καρυπίδη τον έχετε γνωρίσει, κύριε Λαζαρίδη, και τι άποψη γενικότερα έχετε και πώς βλέπετε, γιατί πάνω απ' όλα είστε ο παδός του Άρη, τη φετινή προσπάθεια? Κοιτάξτε, τον κύριο Καρυπίδη τον γνωρίζω μόνο από μακριά. Δεν έχουμε καθίσει να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Καρυπίδης κάνει μια σοβαρή δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ δύσκολο έργο αναλάβει και νομίζω ότι φέτος θα τα καταφέρει πολύ λαμπρά. Πέρσι δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν τα καταφέραμε, αλλά νομίζω ότι φέτος θα τα πάει πολύ καλά. Για τον κύριο Καραμαλή που είπατε, έχω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος έργο προσφέρει. Έχει βοηθήσει νομίζω και αυτός ο άνθρωπος στον Άρη και θα πρέπει να τιμήσουμε την προσφορά που έχει, γιατί ως και πέρσι νομίζω είχε ως και την ΚΑΠΑ 16 όλα τα τμήματα της υποδομής, οπότε πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι προσφέρει αυτή τη στιγμή βοήθεια. Έτσι, ναι, έκανε και κάποια πράγματα με τα γήπεδα, έχουν βρει οι ακαδημίες γήπεδα και στα ΤΕΦΑ, ενώ γερνούσαν από εδώ και από εκεί οι ακαδημίες οι μικρότερες ηλικίες.
Έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες και με φανέλες κτλ. Είναι αυτό που λέτε. Χρειάζεται αγώνας, γιατί η δύσκολη οικονομική κατάσταση των ερασιτέχνη δημιουργεί αρκετά ζητήματα. Εγώ θα ευχόμουν να υπήρχαν περισσότεροι ανθρώποι σαν και εμένα, σαν τον κύριο Καραμαλή, που να βρεθούν κοντά στην ομάδα να στηρίξουν χωρίς να ζητήσουν κάποια ανταλλάγματα. Έτσι είναι, όπως να είναι απλά δίπλα στην ομάδα και να πούνε ότι το κάνουμε και προσφέρουμε από την αγάπη μας και επειδή έχουμε κάποια άνεση. Έτσι όπως το λέτε είναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα κοντά στον Άρη γενικότερα. Θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά όταν θα έρθετε στην Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Και να ευχηθούμε επιτυχίες. Οπότε σας χαιρετώ και εύχομαι να έχουμε πολλές επιτυχίες και με τα τμήματα υποδομής αλλά και με το τμήμα του kickboxing του Άρη. Το ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Χαιρετισμούς από Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς και στη Γερμανία.